Καλό μεσημέρι, κύριε Τασού. Καλό μεσημέρι, κύριε Τασού. Καλό μεσημέρι. Έχει ο κράτη. Να είστε καλά. Και μαζί με τη συνάδελφα την Ελπίδα Κουτσογιάννη που μας ακούει, θα, θα θέλαμε έτσι. Ελπίδα, ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, και νομίζω το ερώτημα που θέλουμε λίγο, να θέσουμε στον κύριο Τάσο. Πώς είναι η κατάσταση που επικρατεί, γίνονται συνεχώς νομίζω ασκήσεις προσομοίωσης για γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Πώς είναι η κατάσταση γενικά στο νομό σε ό,τι αφορά την οργάνωση των δομών υγείας? Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την οργάνωση, αυτή τη στιγμή και γενικότερα τις τελευταίες μέρες συνεχίζονται, όπως είπατε και εσείς, και γίναν πολλές φορές και στο νοσοκομείο και, αλλά και στην πρωτοβάθμια ασκήσεις προσομοίωσης ό,τι αφορά ύποπτο κρούσμα, αλλά και σε ό,τι αφορά τα μέσα προσωπικής προστασίας, διότι χρειάζεται και κάποιον τρόπο ειδικό οι συνάδελφοι να φέρουν αυτές τις ειδικές στολές και τα υπόλοιπα μέτρα. Και επίσης υπάρχουν και στα κέντρα υγείας αλλά και στο νοσοκομείο ξεχωριστοί εξωτερικοί χώροι, ας το πούμε, διαλογής κυρίως περιστατικών τα οποία μπορεί να είναι ύποπτα ή γενικά εμπειρέτων, ώστε να μην να μετριάσουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο διασποράς της πιθανής νόσου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά αν δούμε τι έγινε με το νοσοκομείο της Καστοριάς και με κάποια άλλα νοσοκομεία που πήγαν σε καραντίνα διότι υπήρξε αυτός ο συγχρονισμός των ανθρώπων που τελικά ήταν θετικοί στον ιό με το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό. Όχι, όχι. Ήδη σε αυτό θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και στο νοσοκομείο εξωτερικός χώρος και τώρα ετοιμάζεται και μάλιστα και γιατί και εμείς το ζητήσαμε και ως Ένωση από καιρό να υπάρχει και όχι μόνο ξεχωριστός χώρος διαλογής και εξέτασης αλλά και ξεχωριστός χώρος περιστατικών τα οποία θα διάγουν ήπια ίσως μια πιθανή λίμωξη αναπνευστικού και ταυτόχρονα θα μπαίνει και η υποψία πιθανότητας κρούσματος στο COVID, έτσι ώστε σε αυτό το χώρο να μπορούν να είναι να νοσηλεύονται ώσπου να βγει το αποτέλεσμα του τεστ που πιθανά θα σταλεί για διάγνωση, δηλαδή να παίξει το ρόλο ένας χώρος και μιας μικρής μονάδας βραχίας νοσηλείας τέτοιων όμως ας πούμε ύποπτων περιστατικών. Οπότε ως προς αυτό ξεκινάει ένας ειδικός χώρος, ένα παλιό κτίριο που υπήρχε μπροστά στο νοσοκομείο, να οργανωθεί. Εμείς ζητήσαμε να είναι πλήρως τελεχωμένο, με παροχή οξυγόνου, με τα πάντα, με όπως αρμόζει σε μια μονάδα νοσηλείας, όπως είναι και ήδη υπάρχουσα μονάδα βραχίας νοσηλείας του νοσοκομείου. Αλλά εκεί θα διαχωρίζονται και τα περιστατικά τα ύποπτα και όσα θεωρούμε ότι πρέπει μεν να νοσηλευτούν με ήπιες αγωγές, αλλά πρέπει να περιμένουν και κάποιο τεστ, θα βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Στα κέντρα υγείας υπάρχουν ειδικά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω για τα κέντρα υγείας, γιατί έχει και αυτό μία σημασία. Καθώς υπάρχουν χωριά απομακρυσμένα που χρειάζονται ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι ιατρικής βοήθειας. Μα και οι ίδιες οι επαρχίες δεν είναι μικρές, ούτε η επαρχία, η πόλη δηλαδή της Καλαμπάκης. Όχι βέβαια. Ούτε η Φαρκαδόν, ούτε και η Πύλη. Οπότε εκεί πλέον έχουν προμηθευτεί τα κέντρα υγείας με ειδικά boxes, το πούμε, στα οποία γίνεται η διαλογή από νοσηλεύτρια και από γιατρό, σε περιστατικά τα οποία δεν πρέπει καν να μπουν στο χώρο και γίνεται μια πρώτη μήνυ διαλογή, ώστε να διαλεχθούν, ας το πούμε έτσι, περιστατικά τα οποία μπορεί να έχουν λίμωξη και θα πρέπει να μην μπουν καθόλου στο χώρο, τον κύριο χώρο των κέντρων υγείας. Τώρα, και από εκεί να δρομολογηθούν σε συνεννόηση με το που πρέπει να δρομολογηθούν, αν είναι ύποπτα κτλ. Εδώ υπάρχουν οδηγίες, υπάρχει συνομιλία και με το νοσοκομείο και με τον ΕΔΕ κτλ. Υπάρχουν βήματα πια που ακολουθούμε συγκεκριμένα. Το προσωπικό και σε ό,τι αφορά τους γιατρούς και σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές. Και το ρωτάω αν επαρκεί, ρωτάω αν επαρκεί το προσωπικό, διότι υπήρξαν και από την πλευρά της ΟΕΝΓΕ κάποιες συγκεκριμένες έτσι, θέσεις, εκφράστηκαν και από την πλευρά των εργαζομένων στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε να δείτε. Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από το αρνητικό, το ότι χθες τελικά, μετά την παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε μπροστά από την Υπουργή Υγείας, δυστυχώς δεν έγιναν δεκτοί οι συνάδελφοι, η επιτροπή η οποία θα έπαινε για να μεταφέρει και τα αιτήματα τα οποία όλες οι ενώσεις αποστήλαμε στην Ομοσπονδία και που αφορούσαν κυρίως αυτό το οποίο με ρωτάτε, δηλαδή τις ελλείψεις σε προσωπικό και κυρίως σε μέτρα προστασίας και σε γιατρούς. Έτσι. Και αυτό για μας σημαίνει ότι στην ουσία αρνήθηκαν, κυρία Κουτσογιάννη, να συναντήσουν τους μαχητές της πρώτης γραμμής. Οι λεγόμενοι αυτές τις μέρες από πολλούς ήρωες με τις άσπρες και τις πράσινες μπλούζες, όπως και οι ίδιοι τους αποκαλούν, έτσι, είναι αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι τους οποίους χθες στα πλαίσια της πανδημίας, γιατί αυτό επικαλέστηκαν εν πάση περιπτώσει, δεν θέλησαν να δουν. Βέβαια,
Ξέρετε πολύ καλά ότι η δική μας φωνή δεν θα θυμωθεί ούτως ή άλλως. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης. Θεωρώ ότι η Ομοσπονδία μας με πάρα πολύ υπεύθυνο τρόπο και βήμα-βήμα προχωράει σε αυτό το ενός τόσο ευαίσθητου θέματος για την υγεία του λαού. Είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης οι ενώσεις, οι συνάδελφοι κτλ. Αλλά απ' την άλλη έχουμε πει ότι το ότι δίνουμε μια μάχη δεν σημαίνει ότι θα μας θυμώσει κανένας για να μιλάμε και να φωνάζουμε για τις έκτακτες και μαζικές προσλήψεις των γιατρών που χρειάζονται αυτή τη στιγμή στο σύστημα υγείας και δεν θα αφήσουμε κανέναν να επικαλεστεί ότι εν μέσω μάχης δεν πρέπει να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Παλεύουμε. Κύριε Τάσιο, να σας διακόψω. Μου στέλνει η καλή συνάδελφος η Φρόσιο Παύλου τώρα ένα μήνυμα ότι 5 γιατροί και νοσηλευτές της πρώτης γραμμής της μάχης κατά του κορονοϊού στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο Βόλου βρίσκονται σε καραντίνα. Ναι, γι' αυτό θα το συνδέσω τώρα με αυτό που σας λέω. Άρα λοιπόν, μαχόμαστε, παλεύουμε, διεκδικούμε και εδώ ερχόμαστε τώρα στις ελλείψεις που με ρωτήσετε, κυρία Κουτιγιάννη. Προσέξτε να δείτε. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Τι λέμε λοιπόν και γιατί βάζουμε αυτή τη στιγμή τόσο έντονα, μα τόσο έντονα, σε αυτή τη φάση το ζήτημα της υποστελέχωσης. Ένα σύστημα υγείας το οποίο βρέθηκε ούτως ή άλλως, το βρήκε αυτή η πανδημία, να σας το πω έτσι απλά, σε έκτακτη ανάγκη, δεν είναι δυνατόν να δώσει μια μάχη έκτακτης ανάγκης. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά. Στη δική μας περιοχή, το νοσοκομείο Τρικάλων βρίσκεται στο 52% κάλυψη θέσεων σε ό,τι αφορά το οργανόγραμμά του. Υπάρχουν κλινικές υποστελεχωμένες και κλινικές οι οποίες είναι κλειστές, όπως είναι η Οριλά. Υπάρχουν οι παθολογικές οι κλινικές οι οποίες θα είναι η προμετωπίδα αυτής της μάχης ό,τι αφορά το τμήμα επιγόντων περιστατικών, οι οποίες ήδη από χρόνια, σας πληροφορώ ότι περίπου 15 εφημερίες από τις 30 του μήνα που κάνει το επαρχιακό νοσοκομείο Τρικάλων, το γενικό νοσοκομείο Τρικάλων, καλύπτονται ήδη με μετακινήσεις γενικών γιατρών. Που σημαίνει λοιπόν ότι αν εδώ πάμε στη λογική, ότι εγώ δεν σας λέω αυτό το οποίο εμείς ξέρουμε ως υγειονομικοί και ως γιατροί, ότι για περίπου κάθε έναν από την κοινότητα που θα προσβληθεί από την νόσο σε εμάς τους υγειονομικούς αντιστοιχείς το 3 με 4, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, αν λοιπόν καθίσετε αυτό και το υπολογίσετε σε ένα νοσοκομείο λοιπόν το οποίο είναι όπως σας είπα εγώ στο 50% του οργανογράμματος και αρρωστήσουν, εγώ δεν σας βάζω πολλούς, 10 γιατρούς από τις πρώτες γραμμές τους γιατρούς. Το φαντάζεστε λοιπόν τι δυσλειτουργία και τι έχει να συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για φήμωση, γιατί ακριβώς τι λέμε, ότι αυτές οι περιβόητες θέσεις οι οποίες προκηρύχθηκαν, έτσι, και στις οποίες έγινε και δραματική έκκληση από τον Υπουργό να τρέξουν οι γιατροί να βάλουν τα χαρτιά τους, στην ουσία συζητάμε για 100 επικουρικούς. Και να αντιμετωπιστεί μια επιδημία. Εμείς έχουμε υπολογίσει τα κενά στην καλύτερη εκδοχή ως 6.000 και απλά θα δώσουμε αυτή τη μάχη με συν 100 γιατρούς. Δηλαδή στα αγώνα, στον ωκεανό, κυριολεκτικά. Δεν είναι αυτή τη στιγμή λοιπόν, και σας το λέω ότι εξ αρχής τη μάχη τη δίνουμε υπεύθυνα και είμαστε στην πρώτη γραμμή, είμαστε εμείς το παράδειγμα στους συναδέλφους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι, να το πω έτσι απλά λαϊκά, θα το βουλώσουμε. Επειδή νομίζουν κάποιοι ότι επειδή υπάρχει αυτή τη στιγμή το φαινόμενο σε έξαρση, επειδή δίνονται μάχες και περνάνε και το μήνυμα, ελάτε, μην μιλάτε τώρα, μην φωνάζετε, ότι εμείς θα σταματήσουμε να μιλάμε. Τη μάχη θα τη δώσουμε και μέσα από αυτή τη μάχη θα παλέψουμε για καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς μας πρώτα απ' όλα. Των μέτρων προφύλαξής μας και των μαζικών προσλήψεων, οι οποίες μέσα από μια τέτοια πανδημία αναδεικνύονται και ξεπροστιάζουν όλους αυτούς οι οποίοι βάλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στα μνημόνια και φτάσαμε σε αυτή την κατάρτιση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, ούτε όλα αυτά, κυρία Κουτσογιάννη, μας βρήκαν ως μια ξαφνική νεροποντή. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους το σύστημα υγείας έφτασε εδώ σήμερα. Και αυτοί... Αλλά δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι προφανές αυτό. Ακριβώς. Έτσι. Άρα λοιπόν, εμείς τα στόματά μας έχουν μάσκες αυτόν τον καιρό, αλλά έχουν και φωνή και αυτή η φωνή θα ενοχλήσει πολλά αυτιά. Και θα δυναμώνει και θα ακούγεται όλο και πιο δυνατά. Τα μηνύματα θα δείτε, τα βλέπετε, είστε δημοσιογράφοι, έρχονται από όλα τα νοσοκομεία. Και σε εμάς και συλλογικά θα υπάρξουν προβλήματα και ήδη υπάρχουν σε πολλά νοσοκομεία. Τα λαμβάνουμε τα μηνύματα από την Ομοσπονδία μας. Έτσι, και αυτό σας λέω, εμάς μας κάνει να δυναμώνουμε την ένταση της μάχης για να προστατέψουμε τους ασθενείς μας. Σας λέω στην πρώτη γραμμή. Δεν υπάρχει περίπτωση επιστοχώρησης σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Με υπευθυνότητα επιστημονική, πιστά καλούμε τους ασθενείς μας και τους ανθρώπους στην κοινότητα και τους νοσοκομιακούς και όλους να ακολουθούν και να τηρούν τις οδηγίες όπως αυτές δίνονται από τους συναδέλφους μας, γιατί εν πολύ στα μέτρα που σε ό,τι αφορά την ατομική ευθύνη και σε ό,τι αφορά τα κομμάτια τα οποία πάρθηκαν δεν έχουμε διαφωνίες και τα θεωρούμε στη σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Αλλά από την άλλη όμως, επειδή παράγει αυτό το ζήτημα με την περιβόητη ατομική ευθύνη, υπάρχει, με συγχωρείτε,
και η κοινωνική έχει η ευθύνη της κεντρικής εξουσίας. Αυτήν δεν θα την αφήσουμε υποδιέστερη και θα νύψουμε τα χέρια μας σαν τον Πόντιο Πιλάτο και θα πούμε ευθύνη ατομική της κυρίας Ελπίδας να προφύλαξει από το Κουβάιτ. Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.